Καλώς ήρθατε, κύριε Καμένε. Ο οποίος μάλλον ξεπέρασε την αφωνία, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές. Κοίταξε, τον είχε πονέσει ο λαιμός λίγο, όπως ξέρω. Χθες τον πήραμε τηλέφωνο και δεν μπορούσε να μιλήσει. Θέλει και λίγο διάλειμμα. Δεν μπορούσε να μιλήσετε χθες. Είχατε το λαιμό σας. Κάναμε γαργάρες. Έτσι δεν είναι. Α, κάνατε γαργάρα κάποια πράγματα, μάλλον, κύριε Καμένε. Δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι είδα. Έλα, λεπτά, σας φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο, κύριε Καμένε, για να αποκτήσετε ξανά φωνή. Και μάλιστα η χειρή φωνή, όπως είχε πάντα ο Δημήτρης Καμένος. Δεν ξέρω και έλεγε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρω αν θα εξακολουθήσει να είναι η χειρή αυτή η φωνή μετά από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες, κύριε Καμένε. Γιατί να μην συνεχίσει να είναι. Η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν άλλο ένα βήμα δημοκρατικό για τους ανεξάρτητες Έλληνες. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε, όλα τα τρέχοντα της επικαιρότητας. Συν τη σχέση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, το οποίο και αυτό ήταν, το ξέρετε, ας πούμε, βγήκε και στα μέσα. Έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Προχωράτε κανονικά, αυτό καταλάβαμε εμείς. Δεν άλλαξε κάτι στις σχέσεις σας. Αν είχε αλλάξει, σήμερα θα είχαμε προκύψει εκλογές. Σύμφωνοι. Δεν τότε αλλάζει. Προς τι το μίσος και ο άλλος παραγμός, κύριε Καμένε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μίσος και ο άλλος παραγμός. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τις οποίες εμείς διαφωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία έχουμε το δημοκρατικό δικαίωμα να εκφράζουμε την άποψή μας δημόσια. Mm-hmm. Και αυτό το έχουμε κατακτήσει ανεξάρτητοι Έλληνες και δεν υπάρχει με την έννοια ο βούρδουλας μίλα ή μη μιλάς. Mm-hmm. Διότι όλοι έχουμε. Ναι, αρκεί να μην υπερβαίνονται κάποια όρια κάθε φορά. Κοιτάξτε, εμείς πάντοτε είμαστε αμυνόμενοι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα λέει μέσω των 53 ότι κάποιο πρόβλημα έχει, δεν μπορεί, δεν αντέχει τη συνεργασία, είναι αναγκαστική, δεν μπορούμε. Βγήκε ο κύριος Ξηδάκης προχτές, λάθος του, για να πει ότι να ξαναδούμε τη σχέση μας. Τι να ξαναδούμε? Μήπως την ξαναείδατε? Μήπως ήρθε η ώρα να ξαναδούμε τίποτα? Όποιος νομίζει ότι πρέπει να ξαναδεί τη σχέση του μπορεί να αποχωρήσει. Η σχέση είναι αυτή που είναι τώρα και είμαστε μαζί. Δεν κάνουν καλό αυτές οι δηλώσεις και πάντα θα απαντώνται, να ξέρετε. Ναι, αλλά πώς μπορεί να συνεπάρχεται με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι σας λένε ακραίους, σας λένε φασίστες, σας λένε έτσι, σας λένε αλλιώς? Εγώ άκουσα τις δηλώσεις και της Ανέτας Καβαδία, συναδέλφου παλαιότερα, που τοποθετήθηκε με πολύ οξύς εκφράσεις εναντίον. Και εσείς το ίδιο, και εσείς το ίδιο βέβαια. Ναι, εντάξει, οι ακροαριστερές απόψεις είναι το ίδιο επικίνδυνες με κάποιες άλλες οι οποίες δεν είναι φασίζουσες. Mm-hmm. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και ακροαριστερές απόψεις πολλών ανθρώπων. Ναι, λέει, και μια πολύ, πολύ, αυτή δουλειά θα κάνουμε. Θα πολύ αυστηρή με το τι λέει αριστερή ατζέντα. Πολύ αυστηρή αριστερή ατζέντα, η οποία έχω πει πολλές φορές ότι δεν θα περάσει την ελληνική κοινωνία εύκολα και δεν πρέπει να περάσει, διότι η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική και αυτή η πολύ ακροαριστερή αριστερή ατζέντα δεν απηχεί σε πάνω από 3-4% του εκλογικού σώματος. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και σε ποιον απευθυνόμαστε. Πριν από λίγο στη θέση αυτή, καθόταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαμανατίδης, ο οποίος είπε πως η συμφωνία που θα έρθει στη Βουλή, mm-hmm, αυτό είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών για το Σκοπιανό, θα είναι μια εθνικά χρήσιμη συμφωνία και θα έχει πλειοψηφία, κύριε Καμένε. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λέτε εσείς μέχρι τώρα. Εσείς λέτε δεν θα φτάσει καν στη Βουλή. Εγώ έχω πει εδώ και τρεις μήνες ότι δεν πιστεύω θα φτάσει στη Βουλή. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα επαληθευθώ. Δεν μπορεί να αλλάξω το σύνταγμά τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έχει πει ότι είναι προαπαιτούμενο το να αλλάξουν η επεκτατική ωραία, όχι αλυτρωτική. Θα ήθελα να το διορθώσουμε αυτό. Mm-hmm. Αλυτρωτό είναι κάτι το οποίο ήταν δικό σου και το έχω σκεφτεί να το λυτρώσεις. Ναι, είναι ναι. Επεκτητική πολιτική και είναι επεκτατικά τα εδάφια του συντάγματος του Σκοπιανού. Αλυτρωτά τα θεωρούν οι ίδιοι. Εμείς δεν τα θεωρούμε αλυτρωτά. Ναι, εμείς να μην το λέμε όμως. Δεν λέμε ότι είναι αλυτρωτική η όρθωση του δωμάτου, είναι επεκτατική. Αλλιώς δικαιολογούμε ότι ήταν εδώ κάποιοι Σλάβοι κάποτε κτλ. Λοιπόν, εμείς θα διαφωνήσουμε, θα ψηφίσουμε όχι. Ούτε στον Κόρνα Μακεδονία θα συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Διότι έτυχε χτες να δω. Δεν ξέρω αν το έχω φέρει μαζί μου σήμερα. Ναι. Α, έχω τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων. Τι λέει? Θέλετε να του δείξετε μια ματιά? Τρέχω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ας υποθέσουμε ότι περνάει με κάποιο τρόπο, φυσικά με το όχι των ανεξάρτητων Ελλήνων και πιθανόν περάσει, τον Κόρνα Μακεδονία. Mm. Πώς θα άλλαζε το Μακεδονία που λέει ο εθνικός σύμβουλος? Εδώ όλο Μακεδονία λέει μέσα. Μακεδονία γεννιέται, οι Μακεδόνες επαναστατούν για τα δικαιώματά τους, Μακεδονία ελεύθερη, ελεύθερη ζει, Μακεδονία ελεύθερη κτλ. Όλα για Μακεδονία λέει μέσα. Πώς θα άλλαζε? Κυματίζει η σημαία της Μακεδονίας. Απλώς, κύριε Καμένε, μάλλον είστε μια φάση πίσω. Γιατί η ελληνική πλευρά έχει στείλει ήδη προτάσεις στην Είμαστε άλλη πλευρά. Είμαστε πολλά χρόνια μπροστά. Η οποία πρόταση, κύριε Καμένε, μισό λεπτάκι, έχει μέσα πολιτική τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Είστε σαν τον Στίβεν Χόκινγκ. Τη πολιτική. Τη πολιτική, βέβαια. Ναι, μήπως όμως αισθάνεστε λιγάκι ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τα Σκόπια, σαν να μην είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυτή την κυβέρνηση?
Αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση, κυρία Αναστασοπούλου. Αλλά δεν έχει να κάνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Δεν θα ψηφίσουμε. Μα εγώ έχω πει ότι ενδιαφέρει αυτό που λέτε. Μα σας λέω ότι δεν θα βρεθούν οι ψήφοι 151. Ξέρετε γιατί σας το λέω, πιστεύω, κύριε Καμένε. Ούτε από το πετάμι θα βρεθούν. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ούτε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν Μακεδόνες βουλευτές. Και μετά τα τελευταία του Σαββίδη και του ΠΑΟ κτλ. Δεν θα βρεθούν Μακεδόνες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόσο εύκολα να ψηφίσουν. Μα αν περάσει το θέμα, κύριε Καμένε, θα έχετε τεράστια ευθύνη. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Μισό λεπτό. Θα εδώ έχετε. Μα θα περάσει με τους άλλους. Θα ψηφίσουμε όχι. Και λοιπόν, ουδόλως ενδιαφέρεται η μια ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που λέτε. Το έχουμε πει ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Όχι, κύριε Καμένε, θα δούμε. Θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρει κανένα που θα ξημερώσει. Πάντως δεν θα είναι μια συνηθισμένη μέρα. Η επόμενη δεν θα είναι η ίδια. Εάν περάσει, λέτε το θέμα. Βέβαια. Δεν θα είναι η ίδια ημέρα. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, τι θα σημάνει αυτό που λέτε. Δεν ξέρω. Θα σημάνει κάποιες αλλαγές. Θα σημάνει κάποια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Ναι, εμείς το να φύγετε μπορέσουμε. Και να στηρίζετε, κύριε Καμένε. Για μην μου βάζετε στα. Εγώ ό,τι είναι να πω θα το πω μόνος μου. Ναι. Όταν χρειαστεί και αν πρέπει. Αυτή τη στιγμή γίνεται η διαπραγμάτευση. Έχουμε εδώ στα ονόματα. Έχω πει ότι και με τα πέντε διαφωνώ. Έπρεπε για ξεκάρφωμα να είναι ένα. Χωρίς το Μακεδονία μέσα. Πιστεύετε. Γιατί έχουμε πέντε με το Μακεδονία και δεν έχουμε ένα. Εσείς πιστεύετε, κύριε Καμένε, ότι αν δοθεί η λύση με το όνομα Μακεδονία στον όρο της θα είναι ξεπούλημα. Φυσικά. Φυσικά. Τουλάχιστον ξεπούλημα. Διότι θα στηρίζετε μια κυβέρνηση που θα έχει ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Μα σας είπα ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Μα το είπαμε αυτό. Α, το είπατε. Το είπαμε. Το καταλαβαίνω, μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα στηρίζουμε και πώς, αλλά είναι δομική διαφορά. Μα ακριβώς γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά δομική. Έχει περάσει από συνέδρια και είναι το πιστεύω όλο τον εξαιρετών Ελλήνων. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε. Μα σκέψου να μην είχατε και καλές σχέσεις μεταξύ σας. Θα γινόταν. Ναι, μάλλον με την λέξη. Τώρα αυτά όλα γίνονται με καλές σχέσεις. Υποτίθεται ότι ανανεώσατε και τους όρκους αγάπης και πίστης. Δεν θα ξυρίσουμε και το μουστάκι. Έτσι. Μπράβο. Που λέγε για όλη την ταινία, ο Βόγλης. Τώρα μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμένε. Καλημέρα σας, καλημέρα, να είστε καλά.